Καλησπέρα σε όλους, Γιάννη Σαρπλέζ εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε λίγο με το trading. Όχι κάτι ιδιαίτερο στο trading, απλώς μια σχετική team of the season. Να σας πω μερικά, ένα μέθοδο που έχω σκεφτεί που δεν απαιτεί χρόνο, δεν απαιτεί ιδιαίτερα να ασχοληθείτε με το trading, είναι κάτι εύκολο. Δεν σου βγάζει πάρα πολλά coins, αλλά μπορείτε να βγάλετε κάποια coins για την team of the season τώρα που έρχεται και μπορείτε να το κάνετε και γενικώς. Από αυτό έβγαλα, από τα 30 χιλιάρικα πήγα στα 37 χιλιάρικα σήμερα που δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Και απαιτεί να έχετε ελάχιστα coins, δηλαδή και με 10 χιλιάρικα και με 5 χιλιάρικα ακόμα μπορεί να γίνει αυτό το method. Ουσιαστικά αυτό το method είναι, θα πάτε στο transfer market και θα ψάξετε από τις μεγάλες χώρες, από τα μεγάλα πρωταθλήματα, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, ξέρω εγώ, και από την Premier League ή την League A ή την Serie A ή την Bundesliga ή την La Liga ή οτιδήποτε. Κατά προτίμηση όμως από καλές χώρες και κυρίως Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, θα ψάξετε defenders. Θα δείτε, ας πούμε εδώ από Γαλλία βρίσκεις defenders και θα βάλετε gold, ωραία. Defenders από Γαλλία βρίσκεις με 500 coins, αλλά οι τιμές που θα τους πουλήσετε θα είναι στα 600 coins. Και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλο το πράγμα? Λοιπόν, θα πάτε στα maximum bid price και θα βάλετε 400, ωραία, 400. Θα πατήσετε το search και απλά θα αρχίσετε να βάζετε bid σε όποιον παίχτη βρίσκεται, αλλά είναι μέχρι 400-450. Να ξέρετε, όσοι γνωρίζετε από trading θα μου πείτε ότι αυτό δεν βγάζει πάρα πολύ profit, θα βγάλεις λίγο. Ναι, αναφέρομαι σε παίχτες οι οποίοι έχουν λίγα coins και προσπαθούν απλά να τα αυξήσουν με κάποιο τρόπο. Αυτό το method είναι για να το κάνετε, ξέρω εγώ, όταν μπορείτε να το κάνετε και από το κομπάνι, να στο κινητό, ξέρω εγώ, μια φορά το μισάωρο να πηγαίνετε να το κάνετε και να προσπαθήσετε να κάνετε αρκετούς ώστε τα transfer targets, θα σας δείξω τώρα τι εννοώ, δηλαδή ώστε αυτό το πραγματάκι να φτάσει μέχρι και τα 50 που είναι το full. Να γνωρίζετε όμως ότι δεν γίνεται όλους να τους πάρετε, κάποιους ας πούμε φυσικά και θα τους πάρουν άλλοι, είναι πολύ λογικό. Εδώ πέρα έχουμε βάλει 400 bid, εμείς θα βάλουμε 450. Εδώ και ακόμα και 500, γιατί το πουλάς 100 coins παραπάνω. Και απλά αυτό θα σας βγάλει κάποια γρήγορα, όχι γρήγορα βασικά, κάποια εύκολα coins ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στο FIFA αρκετά και να έχετε γενικώς περισσότερα coins και να κάνετε κάποια upgrade αν θέλετε, ή τώρα για την demo the season. Είναι ένα πολύ εύκολο trading method, είναι ένα trading method το οποίο μπορεί να κάνει οποιοδήποτε με πολύ λίγα coins. Να ξέρετε όμως, δεν θα έχετε κάποιο πολύ μεγάλο profit, το είπα και πριν, είναι το profit σας θα είναι κοντά στα, άμα κάνετε και τους 50 θα είναι κοντά στα 5-10 χιλιάρικα, αλλά άμα το κάνετε αυτό, ξέρω εγώ, μια φορά το μισάωρο, μια φορά την ώρα, μπορείτε άνετα μέσα μια μέρα να βγάλετε κοντά στα 20-30 χιλιάρικα και ίσως και παραπάνω, αν είστε δηλαδή αρκετά ενεργοί. Ας πούμε μπορείτε, αν παίζετε Division Rivals, ξέρω εγώ, ή Squad Battles, μόλις λιώνετε ένα μάτι, πηγαίνετε για 5 λεπτά και να ασχολείστε με αυτό και μετά απλά να παίζετε άλλο ένα ματσάκι μέχρι να δείτε ποιους μπορείτε να γίνετε και ποιους όχι. Και θα σας δείξω σε λιγάκι, μόλις κάνουμε bid αρκετούς ώστε να μπορούμε να έχουμε, ώστε να έχουμε τα bids, να δούμε ποιους θα πάνε και ποιους όχι. Περιμένω τώρα, κάνω bid απλά σε όλους μέχρι να γεμίσει full τα transfer targets, να έχουμε πάει στους 50, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε άλλα. Και θα σας δείξω μετά τι κάνετε αφού έχετε πάρει κάποιους από αυτούς. Λοιπόν, ωραία, γέμισε εντελώς. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έχουμε, τι μπορούμε να πάρουμε. Ήδη βλέπετε πήραμε κάποιους όχι. Κάνουμε remove expired items με το R2 και απλά πηγαίνετε και παίρνετε και άλλους. Βλέπετε εδώ παίρνετε 450, εγώ θα τους βάλω και 500, εσείς μην το κάνετε απαραίτητα, εγώ το κάνω περισσότερο γιατί ακόμα και λίγα coins μου κάνουν αυτή τη στιγμή. Εδώ 450 θα το πάρουμε 400. Εδώ βλέπετε γενικώς, συνεχίζετε να βάζετε bids. Ας πάμε τώρα, για να μην βγει πολύ μεγάλο το βίντεο, γιατί θέλω ουσιαστικά να σας δείξω τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Θα πάτε και θα τους βάλετε όλους στο transfer list. Όπως είδατε πριν, οι Γάλλοι defenders πάνε minimum 600 coins. Οπότε θα πάτε και θα τους λιστάρετε όλους για 600 coins. Ωραία. Αυτόν δεν ξέρω γιατί τον πήρα 600 coins, κατά λάθος μάλλον. 600 coins, βλέπετε. Το βάζετε για 600 coins.
και απλά αρχίζουν και πουλιούνται. Βλέπετε, 600 coins. Μην περιμένετε ότι θα πουληθούν πάρα πολύ γρήγορα, ένας πουλήθηκε. Αλλά αν σκεφτείτε ότι αν το κάνετε αυτό, ξέρω εγώ, με 30, έχετε δώσει πάντα 500 το πολύ για τον καθένα και είναι 600, βγάζετε από τον καθένα κοντά στα 100 coins. Και 100 επί 30 σας βγάζει 3 χιλιάρικα πανεύκολα. Οπότε βγάζετε ουσιαστικά 3 χιλιάρικα σε 5 λεπτά, το οποίο είναι κάτι αρκετά καλό κατά γνώμη μου. Και απλά πηγαίνετε και συνεχίζετε. Εδώ πέρα βάζω beat σε αυτόν. Αλλά ας μην πάμε μόνο στη Γαλλία, ας πάμε και σε άλλες. Να κάνουμε beat μερικούς ακόμα και μετά ας πάμε και σε άλλες εθνικότητες. Να κάνουμε και σε άλλες. Ωραία. Πάμε ας πούμε στους Ισπανούς. Πάμε, ξέρω εγώ, βασικά πάμε Ισπανία, ναι. Πάμε να δούμε ποιο είναι το maximum για τους gold. Πόσο θέλουν. Βλέπουμε εδώ βρίσκουμε εύκολα με 600 coins. Θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε και με 500. Δεν μπορούμε με 500, βρίσκουμε με 600. Ωραία, με 600 βρίσκουμε αρκετούς. Τι κάνουμε τώρα, πάμε πάλι. Και εδώ βάζουμε 400 coins. Και ψάχνουμε. Και αρχίζουμε και κάνουμε bid σε ό,τι βρούμε. Κάνουμε bid σε όλα. Bid. Βλέπετε, κάποια κάνουν expire, είναι λογικό. Γιατί αρκετοί χρησιμοποιούν αυτό το method, και ειδικά με τους Ισπανούς δεν είναι και το πιο εύκολο. Εγώ θα πρότεινα πολύ τους Γάλλους. Βλέπετε, με τους Ισπανούς δεν είναι και το πιο εύκολο. Οπότε ας πάμε πάλι στους Άγγλους τώρα. Βλέπετε ότι με τους Ισπανούς ας πούμε ζωρίζει, δεν μπορείτε να πάρετε πολύ εύκολα, λέμε τώρα. Θα πάτε στους Άγγλους, θα ψάξετε. Με 600 coins βρίσκεις. Με 500 βρίσκεις, όχι. 550, όχι. 600. Οπότε πάμε πάλι. Πάμε στο maximum price και βάζουμε 400. Και αρχίζουμε και κάνουμε bid. Εδώ για 350, 450, 300, βάλαν ήδη 300, βάζουμε για 350, 350, 350, βλέπετε γενικώς βγάζουμε, θα βγάλετε profit, δεν είναι ότι δεν βγάζει coins αυτό το method, απλώς δεν βγάζει πάρα πολλά. Βλέπετε εδώ 400, 400, όχι έβαλε 600, εδώ 450, βάζετε κι άλλα. Και πάτε λίγο σε αυτούς που είχατε ήδη κάνει bid και βλέπετε ποιοι είναι κάτω από τα 500. Όσους δεν έχετε πάρει και είναι κάτω από τα 500, πρώτα απ' όλα κάνουμε remove όλα τα expired items. Και πάτε εδώ, βλέπετε, αυτός είναι 450. Δεν προλάβαμε δυστυχώς λόγω χρόνου. Ναι, δεν τους προλάβαμε αυτούς. Πάμε εδώ σε αυτόν, είναι 550, όχι. Πάμε σε αυτόν που είναι 400. Βάζουμε 350. Βάζουμε σε αυτόν 450. Βλέπετε και εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό. Βάζουμε και σε αυτόν τον έχουμε ήδη. Και γενικώς ακολουθείτε αυτό το method και μπορείτε να βγάλετε διάφορα coins. Δεν θα πουληθούν με τη μία, θα πρέπει να περιμένετε λίγο για να πουληθούν. Βλέπετε εδώ πέρα δεν πουλιούνται κατευθείαν. Αλλά θα πουληθούν τώρα που να είναι. Και έτσι μπορείτε να βγάλετε εύκολα κάποια coins. Παίρνουμε και αυτούς και όπως είπαμε τους βάζουμε και όλους αυτούς στο transfer list. Πήραμε κι άλλους. Παίρνουμε και αυτούς και τους βάζουμε στο transfer list. Και βλέπετε έχουμε ήδη 12 items στο transfer list. Πάμε για αυτούς και τους βάζουμε για 600. Βλέπετε εδώ 600, 600, 600, 600, 600, 600 για αυτός. Και έχουμε βγάλει αρκετά coins γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε βάλει αυτόν για 600. Γενικώς έχουμε βάλει αν δεν κάνω λάθος 10 για 600 και θα βγάλουμε 6 χιλιάρικα. Οπότε από εκεί που είμαστε στα 37 χιλιάρικα πάμε στα 39 χιλιάρικα και έχουμε κάνει ήδη 7 λεπτά και ουσιαστικά βγάλαμε κοντά στα 2-3 χιλιάρικα και ίσως να βγουν και παραπάνω, μπορεί να μην τα υπολόγισα καν καλά. Όχι, αφήνω 10, είναι 6 χιλιάρικα, να πάμε στα 39. Συν ότι είναι και ένα outbid που είναι και γενικώς είναι αρκετά. Κάνουμε πάλι remove τα expired items. Βλέπετε εδώ ότι αρχίζουν και πολλούνται περισσότεροι. Και αν αυτό εξακολουθήσετε και το κάνετε και το κάνετε κάθε λίγο, μπορείτε μέσα μια μέρα αν να βγάλετε κοντά στα 15-20 χιλιάρικα. Και άμα ασχολείστε και πιο συχνά και το κάνετε μια φορά το μισάωρο, ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο, μπορείτε να πάει και στα 30 χιλιάρικα. Γενικώς μπορείτε να βγάλετε coins. Τώρα που τελειώνω το βίντεο, να κάνω και μια ανακοίνωση. Και stay tuned γι' αυτό. Παρασκευή
Μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, Παρασκευή 8 η ώρα θα κάνω ένα pack opening σε βίντεο. Όχι σε live stream, γιατί δεν έχουμε ακόμα το κοινό για το live stream. Θα κάνουμε ένα pack opening σε βίντεο. Παρασκευή, γύρω στις 12 το βράδυ, 11-12 το βράδυ, θα ανέβει βίντεο με pack opening. Έχουμε κρατημένα packs στο store. Έχουμε εδώ 25k packs, 2 50k, 100k, 135k και έχουμε και μερικά ακόμα. Θα βάλουμε και λίγα FA points πλήγα. Νομίζω θα βάλω μάλλον ίσα ίσα για να ανοίξω 2 45k packs από το store. Θα έχουμε pack opening, το οποίο θα ανέβει στο YouTube Παρασκευή κατά τις 11-12 το βράδυ. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας βοήθησα και να βγάλετε κάποια coins μέσω αυτού του trading method. Δεν έκατσα να ασχοληθώ πάρα πολύ στο βίντεο, γι' αυτό θα δείτε ότι δεν θα βγάλουμε και πάρα πολλά coins. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε να πουληθούν για να υπολογίσουμε ακριβώς το ποσό. Μπορούσα να ασχοληθώ παραπάνω και να σας έδειχνα ότι αν ασχοληθείτε για περίπου 10-15 λεπτάκια θα μπορούσα να πάω το 37.000 στα 45.000 πολύ εύκολα. Αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Μια κοινοποίηση στα social media. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.